Ο Υπουργός Υγείας εν ώψη των ορθάδικων, ξενυχτάδικων, της άνοιξης που έρχεται, που λέει και η Ματίνα, που θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, μετά το καλοκαίρι θα πετάξουμε και τις μάσκες, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εχθές έδινε και διευκρινήσεις. Αφενός υπάρχει ανησυχία γιατί ανοίγουμε με 80 νεκρούς την ημέρα, υπερδιπλάσιο ποσοστό θανάτων και εφημερίες που ξεκινούν σε νοσοκομεία χωρίς διαθέσιμα κρεβάτια μεθ. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, πέρασαν 6 μήνες υπουργεία σας, δυστυχώς καταγράφηκαν 13.000 νεκροί παρά τη δήλωση Μητσοτάκη ότι είμαστε το τελευταίο μίλι, άλλο ένα εξάμηνο μάλιστα πιο πριν, και υπάρχουν ή όχι συμπεράσματα για το τι είδους σύστημα υγείας δημόσιο θέλουμε? Λοιπόν, τα έχεις τα πολύ ενδιαφέροντα και τα τρία, αλλά είναι τρία διαφορετικά. Για το μίλι που λέτε, το μίλι έχει υποθεί πριν εμφανιστεί η Δέλτα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα. Και κάποιος τώρα, αν κάνει μια δήλωση με την Όμικρον, σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα στέλεχος, το οποίο θα είναι μεταδοτικό σαν την Όμικρον και νοσηρός από τη Δέλτα, θα είναι μια άλλη κατάσταση στην πανδημία. Άρα δεν έχει σχέση το τελευταίο μίλι. Εμφανίστηκε Δέλτα. Η Δέλτα πίεσε συνολικά την Ευρώπη. Εμάς το τέταρτο κύμα μας πίεσε πάρα πολύ. Αυτός δεν είναι υπουργός, είναι Χουντίνι. Σοφιστίες πλεύρη. Πρώτον, πάει να δικαιολογήσει τις δηλώσεις για το τελευταίο μίλι. Η δικαιολογία όταν αυτό είχε λεχθεί δεν υπήρχε η Δέλτα, αυτό δείχνει. Δυστυχώς η δήλωση του Πρωθυπουργού δεν είναι η μόνη. Εάν ήταν η μόνη θα μπορούσε να συγχωρεθεί, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Γιατί, πρώτον, κανείς ηγέτης χώρας δεν έχει κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις και προβλέψεις για μια πανδημία που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Δεύτερον, έχει γίνει μια σειρά δηλώσεων που είναι διαχρονικές, όπως πρακτικά δεν έχουμε κρούσματα, σε συνέντευξή του στην κυρία Ζαχαρέα πριν ανοίξουν τα σχολεία λίγο πριν το καλοκαίρι του 20. Η πανδημία τελειώνει σε λίγο, σε απόσπασμα δηλώσεων στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης την αντίστοιχη περίοδο του 21, Μάιο του 21 και πολλά άλλα ακόμη. Άρα δεν είναι η πρώτη και η μόνη φορά. Μάλλον το συνηθίζει. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Τον συνηθίζουμε, συνηθίζουμε τις δηλώσεις, τους θανάτους, τα συνηθίζουμε όλα μαζί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Ελλάδα επέλεξε σε όλη αυτή τη διαδικασία να μην ξαναπάει σε lockdown και αυτή τη στιγμή βιώσαμε ένα πάρα πολύ έντονο τέταρτο κύμα. Αυτό το τέταρτο κύμα έχει τις σημερινές διασυρνώσεις τις οποίες έχουμε, γιατί οι διασωληνώσεις αυτές είναι πολύμερες και πολύμηνες και ακόμα η Δέλτα παρέμεινε μέχρι τα μέσα προς τέλη Ιανουαρίου στη χώρα μας. Άρα η πίεση στους θανάτους είναι από τη Δέλτα, με έναν μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, με μια καταγραφή την οποία επιλέγει η Ελλάδα και είμαστε περήφανοι σε αυτή, γιατί άμα πάτε και στη Βουλή στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Ξανθό, ο ίδιος είπε ότι αν ακολουθούσαμε το βρετανικό μοντέλο θα είχαμε 20% λιγότερους θανάτους. Mm-hmm. Αλλά εμείς για οποιονδήποτε λόγο και να πεθάνει ένας συμπολίτης μας, εάν παράλληλα έχει COVID, λογίζεται ως θάνατος COVID. Και ναι, κύριε Κλαβδιανή, υπάρχουν και παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις οποίες παρακολουθούμε ενδεχομένως σε περιφερειακά σημεία που η παρεχόμενη υπηρεσία δεν είναι αντίστοιχα με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Να ολοκληρώσω το ενδιαφέρον που λέει ο κύριος Κλαβδιανός. Όλα αυτά λοιπόν, προφανώς κύριε Κλαβδιανέ, μας οδηγούν σε συμπεράσματα. Πώς θα δομηθεί το νέο ΕΣΥ το οποίο λέμε, όπου έχουμε διασφαλίσει 1,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, προχωράμε 4.000 μόνιμους διορισμούς σε νοσηλευτές, 700 γιατρούς, 910 σε λοιπόν προσωπικό. Σας λένε ότι δεν εκπαιδεύσατε προσωπικό καμία για τις ΜΕΘ επαρκώς, κύριε Πλεύρη. Ακούστε, γιατί ότι δεν υπάρχει πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Για να έχουμε 80 και 100 θανάτους κάθε μέρα, κάτι δεν έχει πάει καλά. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την αυτό. 13.000 θανάτους ένα εξάμηνο. Η Βρετανία ήταν εξαίρεση. Η υπηρετική Ευρώπη ακολουθεί το δικό μας μοντέλο καταγραφής. Έλα, πάμε πέστε για να απαντήσει συνολικά. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Υπάρχουν χώρες που στην αιτία, εάν δεν είναι COVID η αιτία, από ό,τι και αν πεθάνει μετά η εισαγωγή, ναι, δεν λογίζεται ως COVID. Η πλειοψηφία όμως είναι το δικό μας μοντέλο. Μισό λεπτάκι. Εδώ ακολουθούμε το εξής πιο αυστηρό σωστά μοντέλο. Έχουμε το εξής παράδειγμα. Να συμπληρώσετε το ερώτημα και να απαντήσετε συνολικά. Ελάτε. Εδώ έχουμε επιλέξει να διαλέγουμε όχι τους νεκρούς από COVID, αλλά τους νεκρούς με COVID. Το οποίο τι σημαίνει? Κάποιος που έχει ένα βαρύ υποκείμενο νόσημα, καρκίνο, καρδιά, εγκεφαλικά, τροχαία κτλ, που κάπου κολλάει και COVID,
φεύγει από COVID. Αυτός μπαίνει στον COVID. Αλλά από μπαίνει τι έχει COVID. Φύγει τελικά. Μπαίνει αλλά στο COVID μπαίνει στον COVID. Έχουμε 13.000 θανάτους. Αυτοί που πέθαναν από τροχαίο έχοντας COVID ήταν 150. Κάτσε να το σύστημα υγείας που είπε ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Λίτρας. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να μεταφέρω την κουβέντα εκεί. Εγώ λέω απλώς όμως ότι κάνουμε την πιο αυστηρή καταγραφή. Η κουβέντα είναι σε άλλο επίπεδο. Το βλέπουμε και στο excess mortality, στους θανάτους οι οποίοι υπάρχουν, πόσο έχει ανέβει η χώρα. Ακριβώς. Που είναι χαμηλότερο από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στην ουσία, γιατί ο Υπουργός Υγείας ακόμα και έναν θάνατο να έχει, πρέπει να αναζητά τι γίνεται. Είπατε κύριε Κλαδιάντε, πράγματι, είχαμε παθογένεια στο σύστημα της πρωτοβάθμιας συνολικά και αυτή τη στιγμή έρχεται το νομοσχέδιο που θα δομεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη με θεράποτα. Με ιδιώτες ή με δημόσιο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ολοκληρώσω. Έρχεται ο ΠΗ, έρχεται το ΝΕΣΥ που δεν κλείνει καμία νοσηλευτική μονάδα όπως ψευδώς λέγεται, αλλά αντιθέτως οι νοσηλευτικές μονάδες ενισχύονται στο σύνολό τους. Οι ΜΕΘ έχουν στελαχαθεί πλήρως. Λοιπόν, για ακούστε τώρα για να καταλάβετε πώς παίζετε το παιχνιδάκι, πώς μπουρδουκλώνονται όλοι και πώς βγαίνουν λάθος συμπεράσματα και πώς τα ετερόνυμα ή κατά τον κύριο Πλεύρη αρνητές έλκονται μαζί με τον κύριο Πλεύρη και το σύστημα διαχείρισης. Τι είπε σχετικά με τους θανάτους, ακούστε τη συλλογιστική. Η Ελλάδα επέλεξε σε όλη αυτή τη διαδικασία να μην ξαναπάει σε lockdown και αυτή τη στιγμή βιώσαμε ένα πάρα πολύ έντονο τέταρτο κύμα. Το τέταρτο κύμα έχει αποτέλεσμα τις σημερινές διασωληνώσεις, οι θάνατοι είναι από δέλτα. Άρα, με βάση αυτή την κοινική ομολογία, οι θάνατοι είναι αποτέλεσμα της επιλογής μας. Δηλαδή, να μην ξαναπάμε σε lockdown και να βιώσουμε ένα πολύ έντονο τέταρτο κύμα. Κατά τη γνώμη μας, δεν έχει ξανακουστεί πιο ομή και κοινική δήλωση. Και τα χαϊβάνια, όλοι εκεί που του συνομιλούσαν, ακούνε χωρίς να αντιδρούν. Σχετικά με το από πού προέρχονται οι θάνατοι. Τι είπε, οι διασωληνώσεις είναι από τη Δέλτα. Αυτές οι διασωληνώσεις είναι κολλημένες και πολύμινες. Η πίεση του θανάτου είναι από τη Δέλτα. Επομένως, οι θάνατοι από πού είναι? Τότε είναι όλοι από την Όμικρον. Δεν γίνεται να είναι από τη Δέλτα. Γιατί? Μα αφού μας έλεγαν ότι είχε επικρατήσει η Όμικρον, ότι οι εισαγωγές, άρα οι διασωληνωμένοι, είναι από την Όμικρον, με 100 νεκρούς την ημέρα, ακόμη και όσοι διασωληνωμένοι είχαν μείνει από τη Δέλτα, κάποτε θα τους τέλειωναν. Και όσοι καινούργοι και να μπαίνανε, δεν θα φτάναν ποτέ στους 100 θανάτους την ημέρα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτό δεν γίνεται με σταθερούς όλους τους δείκτες, εισαγωγές, διασωληνώσεις, με μικρές διακυμάσεις, θανάτους και κυρίως κλίνες μεθ. Και πάμε τώρα, στο πιο δύσκολο κατά αυτούς να το καταλάβουν, δηλαδή αυτούς που ρωτάνε, έτσι, αλλά δεν λένε τίποτα. Έχουμε μιλήσει εξαντλητικά για αυτό το θέμα, για τον τρόπο καταγραφής. Έχουμε πει ό,τι έχουμε πει, πώς θα μας πούν την υπερκαταγραφή, ότι κάνανε και θα την πάνε σε υποκαταγραφή. Έχουμε πει για την υπερβάλλουσα, είναι υψηλότερη από τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό και λέγεται υπερβάλλουσα. Το έχουμε δείξει κατά επανάληψη διαγράμματα, σπέβδω να το πω για όποιον βιαστεί να πληκτρολογήσει μήνυμα. Πηγαίνετε στα διαγράμματα. Και τι γίνεται, τώρα αποδίδουμε τους θανάτους στον τρόπο καταγραφής, αυτό είπε ο Υπουργός και συνυπικουρούμενος και από δημοσιογράφους. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι οι θάνατοι, αλλά πώς τους καταγράφουμε για παράδειγμα. Έστω ότι μια μέρα καταγράφονται 100 θάνατοι που κακώς αποδίδονται όλοι συνολικά σε COVID-19. Και ας πούμε λοιπόν ότι μόνο η μισή από τους 100 πέθαναν από COVID-19 και ότι οι υπόλοιποι κακώς καταγράφηκαν ως θάνατοι από COVID-19. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι αυτοί που κακώς καταγράφηκαν από COVID-19 κακώς πέθαναν επειδή κακώς καταγράφηκαν? Αν είχαν καταγραφεί διαφορετικά δεν θα πέθαιναν? Μήπως κακώς πέθαιναν? Μήπως δεν έχει σημασία ότι πέθαναν αφού δεν πέθαναν από COVID-19? Τι από όλα αυτά? Και αν αυτά σας φαίνονται σοφιστίες ή παιχνίδια της λογικής ή αλληλουχίες παραλογισμού, τότε όλες αυτές οι φεδρότητες που ακούγονται καθημερινά τι είναι?
είναι διατριβές στη μεθοδολογία του πώς και με πιο αποτελεσματικό τρόπο το παράλογο θα καταστεί η κυρίαρχη διαδικασία σκέψης, αντικαθιστώντας πλήρως τη λογική. Για μας αυτό είναι. Πέμπτον, πόσο αλήθεια είναι ότι το δικό μας σύστημα καταγραφής διαφέρει από εκείνα των άλλων χωρών και συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου? Αυτό ισχυρίζονται οι διαχειριστές της πανδημίας. Αυτό ισχυρίζονται οι απολογητές διαχείρισης. Αυτό ισχυρίζονται και άνωθεν, όσο πιο άνωθεν γίνεται. Περιέργως όμως, το αυτό ισχυρίζονται και οι κάτωθεν, οι έξωθεν, οι παραπλεύρος και οι αντιθέτως κείμενοι, ωστόσο προσκείμενοι. Για ακούστε τι είπε ο κύριος Πλεύρης, να σας το υπενθυμίσω ότι ισχυρίστηκε ο κύριος Ξανθός της αντιπολιτεύσεως εξωματικής. Ο υπεύθυνος του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, δήλωσε ότι το σύστημα καταγραφής θυμάτων κορονοϊού της Μεγάλης Βρετανίας οδηγεί σε μείωση 20% των καταγεγραμμένων θανάτων σε σχέση με το δικό μας. Είναι άραγε αλήθεια όσα μας λένε όλοι αυτοί, με ένα στόμα, με μια φωνή, συμπολίτευση και αντιπολίτευση? Για να δούμε λοιπόν και θα τα αναρτήσουμε από τις επίσημες υπεύθυνες πηγές στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Μεγάλης Βρετανίας. Τίτλος: μεθοδολογία καταγραφής θανάτων, ο Κυριάννης που στο Λονδίνο με ακούει, από κορονοϊό και θνησιμότητα στην Αγγλία και την Ουαλία. Ο ορισμός των θανάτων COVID-19 στην Αγγλία και την Ουαλία. Θα αναρτήσω το σχετικό link από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Αγγλία και την Ουαλία, ο γιατρός που πιστοποιεί ένα θάνατο μπορεί να παριθμεί όλες τις αιτίες στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στο θάνατο και τις προϋπάρχουσες καταστάσεις που μπορεί να συνέβαλαν στο θάνατο. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, προσδιορίζουμε την υποκείμενη αιτία θανάτου. Ο γιατρός μπορεί να πιστοποιήσει τη συμμετοχή του COVID-19 με βάση τα συμπτώματα και τα κλινικά ευρήματα, δεν απαιτείται θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης. Οι ορισμοί του COVID-19 για τους θανάτους στη Σκωτία και τη Βόρειο Ιρλανδία είναι παρόμοιοι με την Αγγλία και την Ουαλία. Χρησιμοποιούμε τον όρο λόγο COVID-19 όταν αναφερόμαστε μόνο σε θανάτους με υποκείμενη αιτία θανάτου το COVID-19. Όταν λαμβάνουμε υπόψη όλους τους θανάτους στους οποίους το COVID-19 αναφερόταν οπουδήποτε στο πιστοποιητικό θανάτου, είτε ως υποκείμενη αιτία είτε όχι, χρησιμοποιούμε τον όρο involving COVID-19. Ο ορισμός μας για το, ανεξάρτητα από το αν ήταν η υποκείμενη αιτία ή αναφερόταν αλλού στο πιστοποιητικό θανάτου, περιλαμβάνει ορισμένες περιπτώσεις όπου ο γιατρός που πιστοποίησε το θάνατο υποψιάστηκε ότι ο θάνατος αφορούσε τον COVID-19, αλλά δεν ήταν βέβαιος. Για παράδειγμα, ένας γιατρός μπορεί να έχει διαγνώσει κλινικά COVID-19 με βάση τα συμπτώματα, αλλά η διάγνωση αυτή μπορεί να μην έχει επιβεβαιωθεί επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμη εξέταση ή το αποτέλεσμα της εξέτασης ήταν ασαφές. Δηλαδή, καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και οι θάνατοι που υπάρχει απλώς υποψία ότι η COVID-19 είχε συμμετοχή στο θάνατο του ασθενούς ή ακόμη και χωρίς επιβεβαίωση με PCR. Τώρα, φίλοι της συμπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της λυπής αντιπολίτευσης, έχετε να πείτε κάτι επιπλέον? Μέχρι πότε θα λέτε συνεχώς ψέματα και θα βάζετε νερό στο μήλο των συνωμοσιολόγων γενικώς? Ντροπή. Κοροϊδεύετε τον κόσμο όλοι, γιατί θέλετε να αλλάξετε, να εμφανίσετε άλλη εικόνα.